Έκριθμη είναι η κατάσταση στο χωριό Μόρια της Λέσβου, δίπλα στον ομώνυμο καταβλισμό. Αρκετοί μετανάστες κυκλοφορούν ελεύθεροι, αφού πέρασαν οι 25 μέρες από την αίτηση ασύλου που υπέβαλαν. Δικαίωμα σύντησης δεν έχουν πια και η μόνη τους επιλογή για να μην μείνουν νηστικοί είναι οι επιθέσεις και οι κλοπές. Οι κάτοικοι από την δική τους πλευρά βρίσκονται σε απόγνωση και προσπαθούν να προστατεύσουν τις περιουσίες τους. Ο Άρης Λάμπος πήγε στη Μόρια με την κάμερα του Σταρ και καταγράφει το κλίμα που επικρατεί. Έχω χάσει τον ύπνο. Δεν γίνεται αυτή η δουλειά. Και πού είναι η τοπική αυτοδιοίκηση, πού είναι η προστασία. Η κυρία Αγλαία Μαργέλου μένει μόνιμα στη Μόρια. Σοκαρισμένη, διηγείται στην κάμερα του Σταρ την περιπέτειά της όταν ένας οπλισμένος μετανάστης εισέβαλε στο σπίτι της την ώρα που εκείνη και η οικογένειά της βρίσκονταν μέσα. Πήρε κατσαβίδια, κρατούσε και ένα μαχαίρι. Παραβίασε το παράθυρο της κουζίνας μου, το άνοιξε. Έσκισε τη σίτα με το μαχαίρι και μπήκε μέσα. Το χωριό της Μόριας βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από το κέντρο κράτησης όπου φιλοξενούνται πάνω από 2.000 μετανάστες. Στο σύνολό τους έχουν ζητήσει πολιτικό άσυλο, όμως έχει παρέλθει η προθεσμία των 25 ημερών και δεν έχει πάρθει οριστική απόφαση. Οι περισσότεροι έχουν πάρει αναστολή της απέλασής τους και είναι ελεύθεροι να περιφέρονται στους επαρχιακούς δρόμους και στα κοντινά χωριά όπως η Μόρια. Επειδή δεν θεωρούνται κρατούμενοι, δεν έχουν δικαίωμα στη σίτηση. Αυτά τα άτομα. Ποιος θα κάνει κουμάντο. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Και ποιος θα χρηματοδοτεί. Θέλουν να φάνε. Πεινάνε, πολεμάνε, να φάνε. Έχουν δίκιο. Αλλά και από τη μια στιγμή πρέπει και εμείς να πρέπει να προστατεύσουμε τις περιουσίες μας. Το φαινόμενο είναι σε έξαρση το τελευταίο δίμηνο, όπως λένε οι κάτοικοι. Οι μετανάστες ψάχνουν να αρπάξουν ό,τι βρουν. Από χρυσαφικά στα σπίτια μέχρι αρνιά στα χωράφια. Θέλω να πω το σπίτι του να τσφιτάσουν αέρα. Φώναξε από το ΖΑΟΥ, έκανε λιπομιά, πήγαν για να πηδήξουν τα σύρματα, πήγαν. Μας έχουν καταστρέψει από χωράφια, τα δέντρα μας, τα πάντα μας. Πολλοί ιδιοκτήτες επιχειρήσεων αλλά και κατοικιών οι οποίες βρίσκονται στους κεντρικούς δρόμους της Μόριας έχουν αναγκαστεί να προσλάβουν άνδρες ιδιωτικής ασφάλειας προκειμένου να προστατεύσουν την περιουσία τους. Ανοίξαν την πόρτα αυτή εδώ, σπάσαν την δαριά. Τεράσαν με προς τα μέσα να βρω, πήγαν για μεγάλη μπάζα για ευρώ. Οι κάτοικοι ανησυχούν γιατί τα φαινόμενα εγκληματικότητας αυξάνονται μέρα με τη μέρα. Υπάρχουν μάλιστα περιπτώσεις όπου μετανάστες έχουν το θράσος να ζητούν ναρκωτικά από τα μίνι μάρκετ. Χωρίς κάποιο δισταγμό μας λένε, ας πούμε, αν τυχόν έχουμε, αν πουλάμε ναρκωτικά στο κατάστημα. Εμείς έχουμε πάρει το νόμο στα χέρια μας. Αυτό είναι το χειρότερο, το τελευταίο που ακούσαμε, Νίκο, ότι οι κάτοικοι θα αναγκαστούν να πάρουν τον νόμο στα χέρια τους και δεν είναι μόνο στη Λέσβο που συμβαίνει αυτό. Και βέβαια πρέπει να επισημάνουμε, νομίζω, ότι είμαστε στην έναρξη της τουριστικής περίοδου και αυτό κάνει τρομερή ζημιά στο νησί. Και όχι μόνο σε αυτό το νησί και στα υπόλοιπα νησιά όπου υπάρχουν κέντρα στα οποία παραμένουν οι πρόσφυγες και οι μετανάστες. Νομίζω ότι πρέπει να υπάρξει κρατική μέρημνα. Δεν μπορεί όταν καθυστερεί η γραφειοκρατία μας να εκδώσει απόφαση για το αν θα λάβει άσυλο ή όχι ένας μετανάστης, εκείνος να μένει χωρίς σίτηση, να μένει χωρίς τροφή. Ιδίως μάλιστα σε μια περίοδο που η κρίση στην Ελλάδα είναι σε τέτοια ένταση ώστε να είναι εξαιρετικά δύσκολο για τους ανθρώπους αυτούς να βρουν τα προστοζήν. Ακούσαμε όλοι και νομίζω το ακούσαμε με σπαραγμό να λέει ένας από τους πολίτες εκεί στη Λέσβο, να λέει ότι έχουν το δίκιο τους, θέλουν να φάνε και αγωνίζονται, παλεύουν για να φάνε, αλλά και οι κάτοικοι από την άλλη πλευρά θέλουν να ζουν με ασφάλεια, θέλουν να κοιμούνται το βράδυ και να μην νιώθουν ότι μπορεί ανα πάσα στιγμή κάποιος να παραβιάσει το οικογενειακό τους άσυλο. Νομίζω λοιπόν ότι άμεσα ο αρμόδιος υπουργός, ο υπουργός για τη μετανάστευση, αλλά και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη πρέπει να λάβουν μέτρα και πρέπει επίσης όσες από τις ανθρωπιστικές οργανώσεις, η Εκκλησία και οι ανθρωπιστικές οργανώσεις που μπορούν να το κάνουν, να δώσουν τροφή στους ανθρώπους αυτούς, ώστε να μην την αναζητούν με τους τρόπους που μόλις είδαμε στο βίντεο.